Έτσι. Μπράβο, ρε. Την ίδια εκείνη νύχτα ξύπνησε από κάποιο παράξενο αίσθημα. Ένιωσε την κοιλιά του πελώρη αφουσκωμένη, την έπιασε, την πασπάτεψε. Κοίτα πράγματι πελώρια. Φουσκωμένη το ένιωθε και μια παράφορη επιθυμία για κλάσιμο. Κλάσιμο! Τα αέρια σπρώχνανε πιστακτικά το πρεκυπικό άντερο για να μολυθούν στην ησυχία της νύχτας. Και πράγματι έκλασε, αλλά τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Ο θάμνος φάγε να χάγει τα πυκά του πίτα. Η αστυνομία ανέφερε κομπιστική επίθεση σε άγνωστο στόχο. Τα πυκά που κοιμόντουσαν τα σενάκια πετάχτηκαν. Στη σκοτεινιά της νύχτας και βαράγανε τα φτερά τους αντιπλά. Κι ο Ανδρέας, κι ο Ανδρέας, με αυτιά που βουίζανε από τον κρότο, ζαλισμένος από τα όνειρα και την πείνα, δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Όλα τα αέρια που πίεζαν την κοιλιά του, τώρα που βρήκα τον δρόμο προς την έξοδο, βγαίναν ασταμάτητα. Έκλανε απανοτά και με καταπληκτικούς θορύβους. Άρχισε να το χαίρεται, αλλά είναι λίγο ανήσυχος. Πας και ξυπνήσει την αιώνια πόλη. Άρχισε να το χαίρεται. Άρχισε να το χαίρεται. Από την καβάτσα μια ξεγυρισμένη γόπα την έβαλε στο στόμα και πήγε να ανάψει. Μα τι ήταν αυτό που συνέβη τότε? Ο θάμνος για μια στιγμή έγινε και όλοι παντός. Με πελώρια φλόγα βγήκε από τον πόλο του Ανδρέα και απλώθηκε παντού. Πετάχτηκε από το θάμνο και καψάλισε ψηλά.